Στον Ντονμπά συγκεντρώνει τις δυνάμεις του ο Ρωσικός στρατός, καθώς εκεί αναμένεται να είναι η επόμενη μεγάλη επίθεση, όπως εκτιμούν οι Ουκρανικές δυνάμεις. Χιλιάδες επιπλέον Ρώσοι στρατιωτικοί συγκεντρώνονται στα όρια της Ουκρανικής πόλης του Χαρκόβου, ενώ ο αριθμός των τακτικών μονάδων του Ρωσικού στρατού κοντά στην πόλη Μπελγκορόντ, λίγες δεκάδες χιλιόμετρα από τα σύνορα των δύο κρατών, αυξήθηκε από τις 30 στις 40. Εκπρόσωπος του Πενταγώνου επιβεβαίωσε πληροφορίες περί επιστράτευσης χιλιάδων εφέδρων για να ενισχύσουν τις μονάδες του Ρωσικού στρατού στα σύνορα με τον Ντομπάς μετά τις βαριές απώλειες που υπέστησαν στην Ουκρανία. Στόχευση, όπως εκτιμάται, είναι επιχείρηση για κατάληψη αυτής της περιοχής, στην οποία διεξάγονται εχθροπραξίες από το 2014 και οι μάχες εκτιμάται ότι θα είναι σφοδρές. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε πως αναμένει να υπάρξει αποφασιστική αντίδραση της διεθνούς κοινότητας μετά την πυραυλική επίθεση που έπληξε σιδηροδρομικό σταθμό στην πόλη Κραμοτόρσκ, σκοτώνοντας πάνω από 50 ανθρώπους, την οποία χαρακτήρισε εσκεμμένη ρωσική επίθεση εναντίον αμάχων. Σύμφωνα με τους Ουκρανικές αρχές, 52 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 109 τραυματίστηκαν στην πυραυλική επίθεση στην πόλη που έπληξε σιδηροδρομικό σταθμό που περίμεναν σειρμούς για να φύγουν περίπου 4.000 άνθρωποι. Його засобах і спостереження чітко розуміли, що це залізничний вокзал, що це місто, що таке скупчення людей. Το Κίεβο κατηγορεί τις δυνάμεις της Μόσχας για την επίθεση, η Μόσχα το διαψεύδει. Σύμφωνα με την Washington Post, σε ένα πύραυλο που έπληξε την περιοχή ήταν γραμμένη στα ρωσικά η φράση «για τα παιδιά». Όπως τονίζεται, υπάρχει ο ισχυρισμός ότι η επίθεση ήταν πράξη εκδίκησης για τα παιδιά από τη Ρωσία. Η Μόσχα αρνήθηκε ότι βρίσκεται πίσω από το πλήγμα, υποστηρίζοντας ότι οι πύραυλοι που βέρθηκαν κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό, όπου επλήγει, χρησιμοποιούνται μόνο από τον Ουκρανικό στρατό. Για εκατόμβη νεκρών αμάχων μίλησε ο δήμαρχος του χωριού Μακάριφ, που βρίσκεται 50 χιλιόμετρα δυτικά του Κιέβου. Πάνω από 130 άμαχοι, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, βρέθηκαν δολοφονημένοι, με τα περισσότερα από τα πτώματα να εντοπίζονται σε ομαδικούς τάφους. Σύμφωνα πάντως με την Ουκρανική κυβέρνηση, υπάρχει συμφωνία για διάνοιξη 10 ανθρωπιστικών διαδρόμων, προκειμένου να επιτευχθεί εκένωση αμάχων από περιοχές που βρίσκονται υπό πολιορκία. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και ένας διάδρομος για τη Μαριούπολη. Την ίδια ώρα διαστάσεις παίρνουν εφιάλτης των βιασμών γυναικών κάθε ηλικίας, από μικρά κορίτσια μέχρι και ηλικιωμένες στην Ουκρανία. Η Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ουκρανίας κατήγγειλε πως Ρώσοι στρατιώτες βίασαν ανήλικα παιδιά στην Μπούκα. Дівчатка після цього обрізали собі волосся для того, щоб не бути гарними. 14χρονη από το προάστιο του Κιέβου έμεινε έγκυος αφού βιάστηκε από 5 στρατιώτες, όπως ανέφερε η Επίτροπος μέσω Facebook. Она истекала кровью двое суток. И это было на глазах этой девочки. Ее насиловали русские солдаты, снимали это на телефон. Η Επίτροπος κάλεσε τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να διενεργήσει έρευνα για τα γεγονότα, τα οποία χαρακτήρισε εγκλήματα πολέμου. Our people dying every day. Girls are raped in Kiev. Really? Yes, a lot of girls. Παρόμοιες καταγγελίες είχαν γίνει και για την πόλη Ιρπίν. Yes. Murders, raped. That's crazy.